Μήπω ήρθε η ώρα η AMD να σώσει του gamers, αφού η σειρά καρτών γραφικών τη Nvidia εξακολουθεί και είναι άφαντη στα περισσότερα καταστήματα τη Ευρώπη, ή διαθέσιμη σε εξωφρενικά υψηλέ τιμέ, η AMD έχει μια ιδιαίτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να αλλάξει το σκηνικό των τελευταίων ετών. Να παρουσιάσει δηλαδή μια κάρτα που μπορούμε και γίνεται να αγοράσουμε. Και αυτό είπε. Είπε ότι εξασφάλισε μεγάλο αριθμό αυτών των καρτών για να μπορούν οι gamers να τη βρουν. Η εταιρεία αποκάλυψε και επίσημα τι νέε κάρτε γραφικών Radeon RX 9070 και 9070 XT αρχιτεκτονικής RDNA 4 μέσα από ένα σχετικό live stream και τα σχόλια είναι ακροσθετικά. Οι κάρτες φαίνονται πολλά υποσχόμενες, έχουν προτινόμενες τιμές που θα ζηλέψουν οι αντίστοιχες Nvidia με την πιο προσιτή να κοστίζει 549 δολάρια, μόλις 50 λιγότερα από την top κάρτα την 9070 XT. Η ατυχία της AMD εδώ είναι πως όντω η διαφορά τιμή σε σχέση με τη διαφορά στα specs μεταξύ τους είναι αμεληταία και έτσι θα σπρώξει αρκετού προς την αγορά τη μεγαλύτερη κάρτα. Αυτή η τεχνική του upselling είναι το νούμερο ένα πράγμα που κάνει η AMD εδώ και πολύ καιρό. Η AMD τονίζει ότι η 9070 είναι κατά 21% περίπου ταχύτερη από την 7900GRE, σε ένα 30-30 δημοφιλών τίτλων, ενώ στέκεται και στο γεγονός ότι οι επιδόσεις της στο Ray Tracing είναι αυξημένες από 11% έως κατά 34% σε σχέση πάλι με την 7900GRE. Η 9070XT έρχεται με 64 compute units, ενώ η 9070 με 56 compute units. Και οι δύο φέρουν μνήμη 16GB GDDR6, ενώ διαφέρουν και στα boost clocks 2.5GHz περίπου για την 9070 και 2.97GHz για την 9076. Δεν γνωρίζουμε εάν πρόκειται για εξαιρετικό binning και μόνο ή εάν η 9070 αποδειχτεί καλό overclocker όπω είναι και αρκετέ Nvidia τελευταία. Το κομμάτι του AI επιβεβαιώνουν τα 1165 peak AI tops. Trillion operations per second για την μικρή 9070, ενώ η έκδοση XT αυξάνει τις επιδόσεις στα 1557 tops. Σίγουρα ενδιαφέρον για όπου αξιοποιείται πλέον το AI, όπως αυτόματους υπότιτλους ή καλύτερο mask tracking στο DaVinci Resolve για παράδειγμα. Το κομμάτι του display υλοποιείται χάρη στις DisplayPort 2.1α και στην HDMI 2.1b, υποστηρίζοντας τα πολύ υψηλά hertz των πρόσφατων οθονών της αγοράς. Η αρχιτεκτονική RDNA 4 εμπεριέχει και μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως πρόσβαση στην τέταρτη έκδοση του FSR. Το FSR 4 σχεδιάστηκε με γνώμονα τις νεότερες GPU και τρέχει χάρη σε ένα ML-powered σύστημα upscaling με υψηλή ποιότητα αλγόριθμου frame generation, αξιοποιώντα το API του FSR 3.1, το οποίο εισήχθη στα τέλη του 2024. Έτσι θα το κάνει λίγο πιο προσβάσιμο στου game developers. Μαζί με αυτέ τι προσθήκε, η AMD κάνει και μερικά βήματα βελτίωση στον driver τη και περιμένουμε ακόμα πιο σταθερού οδηγού και συνοδευτικό λογισμικό σύντομα. Τα αποτελέσματα που υπόσχεται η AMD με τη βελτιωμένη αυτή έκδοση είναι στα όρια του too good to be true αλλά έχουμε ελπίδες. Ιδίω εάν η σειρά των 90-70 κυκλοφορήσει κοντά στις προτινόμενες τιμές 5.49 και 5.99 ή ξεκινώντα από αυτές όπως λέει και με τη διαθεσιμότητα που υπόσχεται η κόκκινη εταιρεία. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα ενημερωτικό βίντεο του 8Bits. Μπορείς να βρεις την πηγή κάτω στην περιγραφή καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις νέες κάρτες γραφικών της AMD. Τα λέμε στο επόμενο.